στα δύσκολα μέτωπα της Πελοποννήσου και της Βόρειας Εύβοιας, κόντρα στις αντίξωες συνθήκες, οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν στο πλευρό τους εκατοντάδες συναδέλφους τους από τουλάχιστον 20 χώρες, σε μια πρωτοφανή επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Οι Βρετανοί πυροσβέστες, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, έχουν έρθει από την Ηλία προκειμένου να συμμετέχουν τώρα στη φωτιά εδώ στη Γορτινία. Είναι αισιόδοξοι ότι σε λίγες ώρες θα μπορέσουν μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους τους να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Wildfires for the last 2 days, and we've seen the extent of the fires. And what we're doing, we're following the Greek work that's been done to extinguish the fires. And some of the work has been excellent by the Greek civil protection and firefighters. Και 35 Τσέχοι πυροσβέστες που έφτασαν με 14 οχήματα παλεύουν στο μέτωπο της Γορτινίας, παίρνοντας δύναμη από την θερμή υποδοχή από τους ντόπιους. Τσιγκούιεμ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, παιδιά. The experience with the locals is perfect. We have experiences with Greece hospitality, and the major of the village where we have camp is very friendly, and the local people are very friendly. Με σιρήνες φτάνουν στην Ηλία οι γαλλικές ομάδες κρούσης, προκειμένου να εμπλακούν αμέσως στις επιχειρήσεις εξουδετέρωσης των αναζωπυρώσεων. Ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης που μεγάλωσε στην Ελλάδα και στέλνει μήνυμα συμπαράστασης στους Έλληνες συναδέλφους του. Στους Έλληνες πυροσβέστες, μπράβο. Μπράβο για όσοι έχουν κάνει τώρα. Ήταν από μόνοι τους εδώ και μέρες. Τώρα ήρθε η αυτή τη βοήθεια, αλλά έχουμε δει ό,τι έχουν κάνει τώρα. Και για τους Έλληνες πολίτες, προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να τελειώσει όσο γρήγορα γίνεται αυτή η κατάσταση και να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια σας, στη ζωή τους. Ακολουθούν 57 πυροσβέστες με 18 οχήματα από τη Γερμανία. Έχουμε μεγάλη βοήθεια από ξένους πυροσβέστες που ήρθαν προς συνδρομή σε εμάς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως είναι οι Τσέχοι, οι Γερμανοί και οι Άγγλοι. Αυτοί ενεργούν και με μηχανήματα και με πεζοπόρα τμήματα, πολύ σημαντική βοήθεια για μας. Στην πληγωμένη Εύβοια σε επιφυλακή παραμένουν οι 34 πυροσβέστες που έφτασαν από τη Σερβία. Βρισκόμαστε στην περιοχή Κεραία πάνω από το Γαλατσόνα, εδώ που έχουν εγκατασταθεί οι Σέρβοι πυροσβέστες. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν στο σημείο και έχουν δημιουργήσει υποδομές προκειμένου να παρέμουν σε αναζωπήρωση, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Η επέμβασή τους ήταν άμεση και αποτελεσματική. Πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε μια μικρή αναζωπήρωση και αμέσως Σέρβοι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο με ειδικό όχημα και κάνουν κατάσβεση της φωτιάς. Ενώ η οργάνωση της σερβικής αποστολής είναι αξιοσημείωτη. Ενδεικτικό της άριστης επιχειρησιακής ετοιμότητας των Σέρβων αποτελεί το γεγονός πως τους πυροσβέστες που έχουν έρθει εδώ στα βουνά της Βόρειας Εύβοιας συνοδεύει ακόμα και ασθενοφόρο. Έλληνες και Ρουμάνοι σαν μία γροθιά παλεύουν με τις φλόγες στο Προκόπι και το Σπαθάρι. Μοιράστηκαν την ίδια αγωνία, την ένταση των επιχειρήσεων. Και όπως φαίνεται και από το διάλογο δύο πυροσβεστών, του Σπύρου και του Φλόριν, μοιράστηκαν και ανθρώπινες στιγμές. Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σου. Εκ μέρους των συναδέλφων μου, ευχαριστώ. Επίσης ευχαριστούμε και ελπίζουμε να σας δούμε ξανά, αλλά σε πιο χαρούμενες καταστάσεις, όχι έτσι. Έχεις παιδί? Έχω και δύο παιδιά, ένα αγόρι 6 χρονών και ένα κορίτσι 3. Και ήρθες στην Ελλάδα να μας βοηθήσεις να σβήσουμε τις φωτιές? Ναι, ναι. Θέλω να σου προσφέρω κάτι. Είναι η σημαία της Ελλάδας, σας την προσφέρω με όλη μου την καρδιά, γιατί έχετε κερδίσει τις καρδιές μας. Μάλιστα, με επιστολή τους προς τον Νίκο Χαρδαλιά, οι Ρουμάνοι πυροσβέστες διαψεύδουν τα αναλυθή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο διοικητής τους δήλωσε ότι η φωτιά θα μπορούσε να σβηστεί μέσα σε μόνο μία ημέρα.